Η κυρία Αθηνούλα Νεοφύτου. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Νεοφύτου. Σας χαιρετώ. Σύζυγος του ανιψιού του Μακάριου, Ανδρέα Νεοφύτου, παρά το πλευλό του για χρόνια. Από παιδί. Κυρία Νεοφύτου, να ακούσουμε έτσι τη δική σας μαρτυρία για εκείνη τη μέρα που δεν προμείνει. Εσείς τραπεζικός υπάλληλος στη δουλειά σας, κανονικά. Τα παιδιά, μου είπατε πριν, στην εξοχή, στην Γερίνια. Στην Γερίνια, στην εξοχή, ναι. Κατά τις 9, όταν πλέον τα τάγκς είχαν βγουν έξω, ο αδερφός μου, ο δικηγόρος ο Μαμαντόπουλος, ήρθε στην τράπεζα και μου λέει: Αθηνούλα, νομίζω καλύτερα να φύγουμε, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Φύγαμε από την τράπεζα και πήγαμε στην πεθερά μου, που είναι η κυρία Μαρία, η αδερφή του Αρχιεπισκόπου. Μόλις φτάσαμε εκεί, ήταν η ώρα που είπε το ραδιόφωνο: Ο Μακάριος είναι νεκρός. Αντιλαμβάνεστε, τραγωδία, πεθερά μου να. Λέει να οδύρεται όλοι μας εκεί. Και εσείς η αγωνία για τον σύζυγό και σας. Εγώ η αγωνία η μεγάλη, ναι. Αν ο άντρας μου επέζησε. Πραγματικά δραματικές στιγμές. Μείναμε εκεί στην πεθερά μου γιατί είχε γίνει κέρφιου για 3 ημέρες χωρίς να ξέρουμε. Το μόνο που από την Αρχιεπισκοπή δινόταν ένα μήνυμα και η πεθερά μου στο σπίτι είχε αυτό το Motorola και έπαιρναμε ένα μήνυμα αργότερα κατά το απόγευμα ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός. Κάπου αναπτυρώθηκε το ηθικό μας, αλλά η αγωνία για τον σύζυγό μου παρέμενε. Μείναμε εκεί, μας φιλοξένησαν δίπλα η οικογένεια Πουργούρα και την Τετάρτη που ανοίξαν, φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι μου, το οποίο δυστυχώς ελεηλατήθηκε. Από ό,τι λένε οι γείτονες, το Δευτέρα το βράδυ μπήκαν 8 απόγευμα, μπήκαν 8 Κύπροι στρατιώτες. Μπήκαν στο σπίτι, σπάσαν την πόρτα, ήδη οι αρβίλες μέχρι τελευταίως ήταν πάνω στην πόρτα. Μπήκαν στο σπίτι γυρεύοντάς μας και υβρίζοντάς μας, από ό,τι λέει η γειτονιά. Πήραν τη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου, την επεράσαν πάνω από τις πολυθρόνες, αναποδογυρίσαν τις πολυθρόνες, ελοχίσαν την νηφική μου φωτογραφία με τον σύζυγό μου. Δηλαδή δείχνει πόσο μίσος είχαν. Ναι. Και κάνει εντύπωση ότι δεν επιχείρησαν και στο σπίτι της αδελφής του Μακάριου. Ναι. Ομολογώ ότι επειδή ήμασταν όλοι, ήμασταν παρούσες, ίσως γι' αυτό. Ναι. Ενώ το δικό μου σπίτι ήταν άδειο. Ναι. Ίσως γι' αυτό. Νομίζω επήγαν μετά, αλλά δεν έμπηκαν μέσα. Ναι. Τώρα, κυρία Νεοφύτου, και τα παιδιά είπα μετά στην Κερίνια, εκεί η επικοινωνία. Τα παιδιά στην Κερίνια, να ανησυχώ αφάνταστα, μέχρι που την Πέμπτη έφυγε ο πατέρας μου. Και επήγαινε και τους έφερε ένα ασφαλισμένο στη Λευκωσία. Μάλιστα. Εμείς μέχρι την Τετάρτη το βράδυ δεν ξέραμε αν ζει ο Ανδρέας. Για τον Αρχιεπίσκοπο είχαμε πάρει έτσι κάποιο θάρρος. Ναι. Και αργά ούτως τα μεσάνυχτα. Ούτως ή άλλως μετά από την Πάφο, ναι, το διάγγελμα. Ακριβώς. Ναι. Και μετά ήταν αυτό της Πάφου. Αλλά πάλι δεν ξέραμε αν ο Ανδρέας ήταν μαζί. Τετάρτη βράδυ από το Deutsche Welle παίρνουμε ένα μήνυμα. Και που μετέδιδε και έλεγε ότι η οικογένεια Νεοφύτου, Ποταμάρη, Θρασιβούλου, αυτοί βρίσκονται εν ασφαλεία, θυμούμε αυτό. Ναι. Και αναθαρέψαμε. Από ραδιοφώνου δηλαδή αυτό το... Πρέπει να είναι από ραδιοφώνου. Τετάρτη βράδυ δεν θυμάμαι πώς το πήραμε το μήνυμα. Και ήταν αλλεπάλληλα τα μηνύματα ότι το Deutsche Welle μεταδίδει αυτή την είδηση. Και αναθαρίσατε εκεί. Πότε είδατε ξανά τον σύζυγό σας? Το σύζυγο τον είδα πολύ αργότερα, μετά από 1,5 μήνα. Όταν εμείς κατορθώσαμε με τα παιδιά, μετά τη δεύτερη εισβολή, να φτάσουμε Λονδίνο. Ναι. Μάλιστα, που εκεί με ασφάλεια ο Αρχιεπίσκοπος. Μείναμε για 5 μέρες, μετά αναχώρησαν ο Αρχιεπίσκοπος με τη συνοδεία του και ο άντρας μου βεβαίως μαζί. Και εμείς επιστρέψαμε στην Αθήνα. Και εκεί περιμέναμε να επιστρέψω. Τώρα, όλο αυτό, κυρία Νεοφύτου, πώς έτσι, αν θέλετε, σας το εξομολογήθηκε ο σύζυγός σας τις ώρες εκείνες στο Προεδρικό, πώς βίωσα? Ναι, τραγικές στιγμές. Ο Αρχιεπίσκοπος, στην αλήθεια, δεν ήθελε να αποχωρήσει, δεν ήθελε να εγκαταλείψει το Προεδρικό. Ήταν και τα παιδιά από την Αίγυπτο, όπως ξέρετε. Ναι. Αλλά
κατόπιν επιμονής και του Ανδρέα και των άλλων και του Υπουργού, του κ. Βάκη τότε, τον έπεισαν, διότι στο τέλος θα τους σκοτώναν. Ήδη τα τάγκς είχαν μπει στο Προεδρικό. Ναι, και καταφέραν να διαφύγουν με τον γνωστό τρόπο από το κατήφορο. Βγήκαν απέναντι, βρήκαν έναν αυτοκίνητο, σταματήσαν έναν αυτοκίνητο αναπηρικό, όπως είναι γνωστό. Το πήρε ο σύζυγος μου, οδηγούσε. Δυστυχώς, μετά από λίγο το αυτοκίνητο σταμάτησε, βρίσκουν έναν άλλο, τέλειωσε το οποίο το, δεν είχε βενζίνη. Ναι. Ναι, τελικά τα καταφέραν και διαφύγαν. Πήγαν μέχρι το μοναστήρι, με πρόγραμμα να πάνε στο καφεκοπτιό Χαραλάμπους. Ευτυχώς το καφεκοπτιό ήταν κλειστό. Και έτσι προχωρήσα συν προς Κλήρου. Οδηγούσε ο Ανδρέας, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν πίσω και δίπλα του ήταν η αξιωματική του. Ναι. Φτάσα στην Κλήρου, όπως είναι γνωστό, πήραν το αυτοκίνητο του Νεοκλή, που ήταν παλιός αστυνόμος, και προχωρήσα συν προς τον Κύκο. Ένα γεγονός που δεν ξέρω αν έγινε γνωστό, είναι ότι εκεί στον Καρβουνά, αν αυτοί περάσαν, ας πούμε, παράδειγμα, η ώρα 11, προλάβαν και φύγανε. 11 και 5 επέστρεφε από πρόδρομο η κυρία Λυσσαρίδου και την συλλάβαν. Να. Δηλαδή αυτό πλέον αρχίζουμε όλοι να πιστεύουμε σε θαύμα. Και προχωρήσαν προς τον Κύκο, όπως είναι γνωστά τα γεγονότα. Τώρα, εσείς, κύριε Φύτου, γνωρίσατε καλά τον Μακάριο όλα αυτά τα χρόνια. Πώς μπορείτε να τον περιγράψετε ως πολιτικό, ως άνθρωπο πρώτα απ' όλα, ως αρχιεπίσκοπο? Ο αρχιεπίσκοπος, εμείς σαν οικογένεια τον επισκεπτόμαστε τα Σάββατα ή τις Κυριακές ανάλογα. Ναι. Θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε, να παίρναμε τα παιδιά να ασχοληθεί μαζί τους. Αποφεύγαμε τις πολιτικές συζητήσεις. Άλλωστε ο άντρας μου ήταν πάντα μαζί του. Επερνούσε λίγη ώρα ανευχάριστη μαζί μας. Ήταν εξαίρετος, καλόκαρδος, γλυκύτατος με όλους μας. Άμα είχε ώρα που ήταν πολύ άσχολος, μας έλεγε, νομίζω κουραστήκατε, να πάτε σπίτι σας. Ναι, μας έδινε και το... Ευγενικά, έτσι. Ευγενικά, γιατί είχε τη δουλειά του να γράψει. Ναι. Αυτό που έχω να πω για τον Αρχιεπίσκοπο ήταν ότι ήταν ειρηνιστής. Δεν ήθελε το κακό. Ήθελε τη συμφιλίωση. Ήθελε να είναι αγαπημένος ο κόσμος. Αυτό παίρνω εγώ για τα χρόνια που έζησα σε αυτή την οικογένεια. Και τον αδικούν για αυτά που λέγονται σήμερα. Ναι. Αδικείται το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Λέγονται πάρα πολλά. Είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Κυρία Νεοφύτου, και από τότε και από τις συμφωνίες, βεβαίως διαφωνούσε της Διοίκησης Λονδίνου, αν υπήρξε εκβιασμός, όλα αυτά. Εσείς θεωρείτε ότι αδικείται όλα αυτά που λέγονται, γράφονται? Πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος έκανε ό,τι μπορούσε. Ό,τι μπορούσε. Πρώτα απ' όλα αγαπούσε την Κύπρο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς ό,τι έγιναν μέχρι το τότε ήταν όλα... ίσως έπρεπε να γίνουν, δεν ξέρω. Προειδοποιούσε και για το πραξικόπημα. Ναι. Αλλά κάπου επίστευαν ότι δεν θα γινόταν. Ότι δεν θα γινόταν. Γιατί θα γινόταν εισβολή. Ναι. Δύσκολη καιρή, πάρα πολύ δύσκολη καιρή. Είχαμε περάσει άσχημα όλη η οικογένεια. Ας πούμε, μέχρι που είχαμε ειδοποιηθεί να προσέχουμε τα παιδιά μας λίγον καιρό. Τι ηλικία ήταν τα παιδιά τότε? Τα παιδιά τότε ήταν 8 με 4. Μάλιστα. Και τα προσέχαμε στα σχολεία, είχαμε 9, γιατί... Άρα στην Κερίνια ήταν... Στην Κερίνια ήταν με τις γιαγιάδες. Μάλιστα. Με τις γιαγιάδες. Ναι. Ναι. Δύσκολες μέρες επεράσαμε. Έχονταν απειλές, δηλαδή, στη συνέχεια η οικογένεια. Ναι. Είχαμε ήταν απειλές. Ήταν μνήμες, και... το πραξικόπημα, ο διχασμός ξεκίνησε από τότε. Ναι. Η Οκαβίτα, όλα αυτά. Ακριβώς. Νιώθατε αυτή την... Και εμείς σαν οικογένεια μπορώ να πω ότι δεν ηρεμούσαμε με όλα αυτά. Με όλα αυτά που συνέβαιναν, πάντα ζούσαμε με το φόβο. Πριν το πραξικόπημα, πάντα ζούσαμε με το φόβο. Δυστυχώς. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο σήμερα που είναι αυτά μνήμες, κυρία Νεοφύτου, άσβεστες βεβαίως. Τι κρατάτε μετά από τόσα χρόνια? Πρώτα απ' όλα θλίβομαι, γιατί με όλα αυτά που συνέβησαν, ο σύζυγός μου αρρώστησε. Είχαμε ένα λιπάλληλα καρδιακά επεισόδια, μέχρι που το χάσαμε. Ο Αρχιεπίσκοπος, θα ήθελα να πω ότι
Έτυχε να είμαι στην Αρχιεπισκοπή όταν μαζευόντουσαν οι μανάδες των αγνοωμένων τότε. Ναι. Οι οποίες οδύρουν το, οι οποίες έκλαιαν, οι οποίες... Και τότε το θυμάμαι που είχε δακρύσει. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος και του Αρχιεπισκόπου η υγεία του είχε τότε συγκλονιστεί. Μάλιστα. Διότι και οι μανάδες των αγνοωμένων, οι σύζυγοι, οι κόρες, περίμεναν... Από τον ίδιο. Ναι. Διότι ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν νεκρή κάπου. Αυτό ήταν το πρόβλημα τότε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νεφίτου, που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ.